techsmart.gr, ακόμα ένα gameplay video με το Expeditions Viking. Το Expeditions Viking της Logic Artis, ένα καινούριο game, έχει περίπου ένα μήνα που βγήκε. Ένα turn-based RPG game, θα το δείτε στην πορεία, είναι λίγο puzzle, λίγο στρατηγικής, λίγο RPG. Κάποιοι τα λατρεύουν, εγώ δεν είμαι πολύ fan, αλλά θέλω να το δοκιμάσω γιατί είμαι και fan των Vikings, ιστορικά γεγονότα έχω μάθει. Ας βουτήξουμε κατευθείαν και πριν βουτήξουμε subscribe εννοείται στο κανάλι για να έχω και άλλα τέτοια βίντεο και να μπορώ να παίρνω κλειδάκι για να σας δείχνω καινούργια παιχνίδια πριν εσείς πάτε και τα αγοράσετε. Οπότε μπαίνουμε στο new game, το βλέπουμε τώρα μαζί πρώτη φορά. Δεν το έχω παίξει πριν, έχω δει λίγα πράγματα και ξεκινάμε, εδώ είναι η δημιουργία του χαρακτήρα μας. Θα πάμε στο mail, να πάρουμε ένα τυχαίο λέτε, να το ονομάσουμε... Όλα τα ίδια βγάζει. Έτσι θέλω ένα πολύ Viking. Τι το ψάχνω. Ragnar. Εννοείται. Ο γιος του Σούστα όμως θα το κάνω. Λοιπόν, εδώ είμαι ο Σούστας, έτσι. Διαβάζετε καθόλου TechSmart, τι κάνετε ρε παιδιά. Είναι ψιλοέτοιμες οι φάτσες. Νομίζω θα πάρω αυτόν τον ομορφωνιό. Όχι, πολύ τέτοιο είναι. Αυτόν εδώ θα πάρω. Αυτόν τον τύπο. Αυτά εδώ τι, πράσινα μάτια, τον κάνω πράσινο μάτι και εδώ τώρα τι, άλλη φάτσα μας δείχνει εδώ, άλλο εδώ, άλλη φωτογραφία. Λοιπόν, όχι κόκκινο παιδιά, δεν μου αρέσουν οι κοκκινοτρίχηδες Vikings. Μπλε μάτια λοιπόν, πάμε λίγο κοντά. Δεν έχει λίγο zoom, δεν κάνει zoom, γιατί, κακό αυτό. Αδύνατο το θέλουμε, medium ή large. Θα τον κάνω medium. Εδώ είναι κάτι τέτοια, εδώ, μουσι. Μάλιστα. Καλά, μικρή τέτοια έχουν αυτά τώρα. Μικρή σημασία. Όπως είπα, θα το βρείτε μέσα στο Steam αυτό το παιχνίδι. Κοτσίδα δεν έχει. Μπράβο. Και λίγο ponytail. Α, για να το δω έτσι. Όχι, δεν μου αρέσει. Ναι ρε φίλε, τι σοι Ragnar είσαι. Ναι. Και θέλω στα κόκκινα χρώματα, γιατί είμαι έτσι κοκκινοκίτρινος. Α, αυτός είναι. Και τελικά θα πάω και στον ξανθό. Δεν έχει ξανθό, να τους. Νομίζω είμαστε εντάξει. Νομίζω είμαστε εντάξει, σαν και λίγο τα παντελόνια με χαλάνε εδώ πέρα. Θα τα βάλουμε κάτι πιο ουδέτερο. Ναι, τέλεια. Βλέπουμε, έχουμε πίσω τίνα, σπίδα κλπ. Δεν σας κουράζω άλλο με την δημιουργία χαρακτήρα. Εδώ πέρα έχουμε stats and skills. Αυτό θέλει λίγο ψάξιμο. Αλλά εγώ σιγά να το ψάξω τώρα. Τι θέλουμε να τον κάνουμε, fitness, θέλουμε να τον κάνουμε strength, endurance. Λοιπόν, να του βάλουμε ένα strength. Του βάλουμε και λίγο damage λέει. With knives and spears, δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Εδώ τι έχει, stamina θα βάλουμε. Το strength με τι όπλα μας δίνει. Γενικά physical defense. Ranged weapons, δεν μας νοιάζουν τα ranged. Οπότε θα το παίξουμε εδώ και λίγο fitness, έτσι θα το πάμε. Και βλέπουμε. Γενικά το παιχνίδι, είμαστε, να σας πω λίγα λόγια, ο αρχηγός από μια κλάν ξεκινά σε ένα χωριό, νομίζω κάποιους συγγενείς έχουν σκοτώσει, δεν θυμάμαι καλά, και αρχίζεις κανονικά, φτιάχνεις τη βάση σου και αναβαθμίζεσαι σιγά σιγά, γίνεσαι ένας μεγάλος Viking, και πας και κάνεις επίθεση στην Βρετανία, στην Νορθάμβρια κλπ. Όσοι τα έχετε δει αυτά τις σειρές κλπ, θα ξέρετε, και μπαίνετε γενικά, πολύ γενικά έχω πει, το έχω βγάλει τα μάτια. Ουσιαστικά κάνεις raid και θα δούμε στην πορεία τι κάνεις και δεν νομίζω να φτάσει σε ένα βίντεο για να δούμε. Αφήστε κανένα σχόλιο αν θέλετε να δείτε και δεύτερο. Εδώ τώρα έχουμε skill points τα οποία ούτε ξέρουμε. Weapon skills upgrade ας πούμε. Okay. Και πόσο κοστίζει. Θέλουμε weapon skill. Offensive skills λέει provide extra abilities to be on combat. Ωραία. Θα βάλουμε και ένα τέτοιο. Support skill δεν θέλουμε. Utility. Και αυτό είναι για το party και passive, θα βάλουμε και λίγα passive. Για να δούμε. Τώρα εδώ ανεβάζουμε εδώ ας πούμε, όχι. Ναι, εδώ είναι bow, axe, σπαθί, ναι. Ναι, όχι, χαζομάρα έκανα πριν. Dain axe, ωραία τσεκούρι αυτό τι είναι, sling, ακόντιο, μαχαίρι. Τόξο, σπαθί. Ας έχουμε λίγο σπαθί, όχι, θα ανεβάσουμε και άλλο το τόξο. Και άλλο το τόξο και εδώ έχουμε charge. Δεν μπορώ πλέον.
Μπράβο. Μπράβο. Α, λοιπόν, θα κατεβάσω τελείως το τόξο. Το τόξο λέω, το σπαθί, το τσεκούρι, και θα ανεβάσω το σπαθί μου. Και δώσε και ένα μικρό στο Daynax, έτσι. Νταν, φύγαμε. Έλα τώρα για 5 skill points. Πού, ποιο θέλει 5 να βάλουμε. Φτάνει και δεν φτάνει τίποτα. Τι να το κάνω. Α, εδώ. Έλα, ορίστε. Done. Yes. Φύγαμε, πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά, και πολύ αργήσαμε. Logic Artists, βλέπουμε εδώ την εταιρεία. Subscribe έκανες. Ή τζάμπα βαρμπαλάω τόση ώρα και σε πρίζω. Your father was a warrior. Να δούμε την ιστορία μαζί. But he was not a strong chieftain to his clan. As he travels to join his brothers in the halls of Valhalla, you must take his place. Τον πατέρα μου πρέπει να πάρω τη θέση του. Our clan is beset by petty squabbles. Εδώ είναι η κλάν μας. Some amongst our people would contest your claim to leadership, as they saw discord our neighbors plot against us. Πρώτη παρατήρηση. Η προφορά είναι λίγο περίεργη των Αγγλικών, σαν να είναι όντως Δάνη. You will be challenged on your leadership, your resolve, your wisdom. Build a ship and take your housecarls across the sea. Housecarls, across the sea. Power and strength for our clan must be sought outside the north. Μας κακούτη και λίγο σαν Ινδός. Κάτι Ινδί μιλάνε έτσι. Καλά, μην είναι τα δικά μου τα αγγλικά, μην είναι χειρότερα. Γι' αυτό δεν σας τα διαβάζω, έτσι. Must prevail. Expeditions Viking. Ξεκίνησε, παιδιά. Aid me, Odin. In my effort. Okay. Ξεκινάνε οι τίτλοι αρχής. Βλέπετε. It is the evening after your father's funeral. Δηλαδή, πέθανε ο πατέρας και έχουμε τώρα το απογευματάκι. Ωραία. Okay. Μας λέει εδώ διάφορα πράγματα. Μιλάμε εδώ πέρα με την τύπισσα. Και τι έχουμε εδώ, exploration. Okay, αυτή λέει εδώ πέρα με το χρυσό μπορούμε να μιλάμε. Βλέπετε, μπορώ να κινηθώ παντού. Okay, next. Τι άλλο μας λέει. Quest marker έχουμε, είναι εδώ. Ορίστε. Ναι. Exploration. Και όλα τα σχετικά. Εδώ έχουμε τον Rurik Sustason. Sustason λέει. Πιάνουμε κουβέντα όμως εδώ. Γιώργος Γιαγόνα, πρώτος χειμένος, βέβαια, ναι. Ναι, ναι, είναι στη Βαλχάλα. Στη Βαλχάλα πάμε. Been treating you, how has everyone been treating you? Ok, καλά, continue. Thank you very much, end dialogue. Τι, ας πιάσω όλους κουβέντα τώρα. Μην με κάνεις τέτοια. Εδώ είναι για explore, για να δούμε τι θέλει αυτός. Εντάξει, παιδιά, τώρα με κάθομαι να σας διαβάζω, το βίντεο δεν θα τελειώσει ποτέ. Ok. Οκ, continue. Α, τώρα θα μας στείλει για εξερεύνηση μάλλον. Οκ, remain silent. Λοιπόν, τώρα παιδιά έχει πάρα πολλά από ό,τι κατάλαβα. Press O to view goals, ορίστε. Take a seat next to your mother. Talk to the thing. Ωραία, πού είναι η μάνα μου. Ω, εδώ ρε παιδιά. Α, είμαι στο... Ναι ρε, στο hall εκεί, πώς το λένε. Ναι. Ω, μοιάζει με τη σειρά. Την έχετε δει τη σειρά, αφήστε ένα σχόλιο. Τώρα πήρα την κλάν εγώ και τώρα λένε μήπως είμαι καλός. Οκ. Okay. Και ορίστε, τώρα θα κάτσω μάλλον. Θα πάρω τη θέση. Τι γίνεται. Ragnar, your family... Come outside and defend your own... Α, πάμε να πολεμήσουμε. Πρώτη μάχη μάλλον. Πάμε. Πάμε έξω. Και έρχεται και η μάνα μου, είναι η άλλη. Δεν μπορώ να φύγω ακόμα. Α, εδώ είμαστε. Take all. Παίρνουμε όπλα. Εδώ είναι τα όπλα. Equipment. Το inventory είναι εδώ πέρα. Ωραία. Και τι γίνει, είμαστε. Σπαθί. Όλα μπορώ να τα έχω. Ωραίος. Όχι, τόξο, σπαθί. Ωραία, φεύγουμε. Και βγαίνουμε έξω, παιδιά, μάλλον για την πρώτη μας μάχη. Και μπορεί και να σας αφήσω μετά, γιατί δεν γίνεται. Άμα το ξεκινήσω τώρα και παίζω, θα γίνει το βίντεο κανένα 2 ώρες και δεν πρόκειται να κάτσετε να το δείτε. Το καλό θα είναι να δείτε αυτό και να αφήσετε από κάτω σχόλιο, αν θέλετε να το συνεχίσω. Καλή ιδέα, δεν είναι έτσι?
Για να δούμε πώς είναι η μάχη, αυτό το turn-based, που ουσιαστικά είναι σαν... Δεν ξέρω αν θα μ' αρέσει. Είναι μία ρίχνει ο ένας, μία ο άλλος, δεν είναι λίγο. Είμαι... Το RPG μου άρεσαν πιο πολύ τα ελεύθερα. Είναι πιο strategy, σε πολλούς αρέσει. Έχει ιστορικά γεγονότα, διάβασα ότι είναι αρκετά καλά τα στοιχεία τα ιστορικά. Δεν έχει μάγους, μαγείες και θεούς και δαίμονες και ιστορίες. Πάμε να δούμε τώρα πώς πολεμάμε εδώ πέρα. Κάνουμε λίγο zoom. Θα είμαι ok, θα είμαι ok, ναι, ναι, ναι. You will die for this. Τους λέω το πρώτο που είδα. Ok. Οπ, να το τώρα εδώ γίνει το θέμα. Λοιπόν, αυτοί εδώ πέρα είμαστε εμείς. Αυτοί εδώ πέρα είναι οι εχθροί. Και παίζουμε. Έχουμε τέτοιο, μας λέει κιόλας για κάποια εδώ πέρα. Defeat, ναι, ok. Μάλιστα, οι συμπαίκτες μου λένε είναι μπεμπλέ, η κόκκινη είναι η αντίπαλη, ok. Default attacks, ναι. Και παίζουμε από ό,τι κατάλαβα, μια ο ένας, μια ο άλλος, δηλαδή. Παίρνω τούτον εδώ και ορμάω σε αυτόνα, με το ακόντιο. Πα, πάρτα. Θα παίξουμε από μια φορά όλοι τώρα, αν καταλάβατε. Ξανά με αυτόν. Είναι σαν κάτι game τέτοια, έτσι, που πάει ο πρώτος. Έχω άλλες δύο κινήσεις για να φάω. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτός εδώ. Τσακ. Ωραία. Και τώρα. Και αυτός εδώ. Και μετά παίζουν αυτοί. Σφάξτον. Ωπα, αποκεφαλισμός. Κανονικά. Έχει αίμα, παιδιά. Έχει αίμα και αποκεφαλισμός και όλα τα αυτά. Α, ξανασυνεχίζω να παίζω. Εγώ σου σκοτώνω. Και να ρίξω μία με αυτόν εδώ. Α, δεν μπορώ να ρίξω. Πρέπει να πλησιάσω. Δείτε τώρα τι πρέπει να κάνω, παιδιά. Να τους πάρω και να τους φέρω κοντά. Α, αυτό μπορώ να τον ορμήξω, ε. Όχι, γιατί. Φέρω τον εδώ. Δεν μπορώ να ορμήξω, τώρα έχω να περπατήσω. Δεν έχω καταλάβει. Σκατά. Οκ. Και... Α, κάτι πρέπει να κάνω εδώ. End turn. Α, τελειώνω τη γύρα μου, παιδιά. Τώρα θα ορμήξει αυτός. Εδώ είναι κάτω δεξιά. Εντάξει, μαζί το μαθαίνουμε, έτσι. Δεν έχω παίξει. Wow. Συνήθως δεν τα πολύ συμπαθώ αυτά τα games. Αλλά φαίνεται ενδιαφέρον και λέει ότι παρακάτω γίνεται ακόμη περισσότερο. Φάτον, σφάξτον. Έφυγε. Αντίος αμίγκος. Λοιπόν, τώρα έχει. Μπορούμε να παίξουμε. Να τον πάμε αυτόν εδώ. Δεν ξέρω αν έχουμε στάνταρ κινήσεις. Με αυτόν εδώ, α, τον εμποδίζω. Να τον πάμε αυτόν εδώ. Πάλι εμποδίζει, για μότο. Εκεί. Τώρα δεν εμποδίζει. Ρίξ' του. Ωραία. Φέρει και αυτόν εδώ. Τον δικό μου δηλαδή. Και μάλλον δεν έχω άλλη κίνηση. Έχω. Πώς δεν έχω. Να το, αυτός εδώ δεν έπαιξε. Ο κοντιστής. Τέλος. And you are all dead. Victory. Πήραμε την πρώτη μας μάχη, παιδιά, στο Expeditions Viking. Τελικά και το είδαμε κακό μάτι στην αρχή και γι' αυτό το έχω ένα μήνα τώρα και έλεγα όποιος το παίζει και είναι έτσι puzzle φάση. Κίνηση ο ένας, κίνηση ο άλλος κλπ. Μου φάνηκε πολύ τέτοιο, αλλά βλέπω εδώ έχει αποκεφαλισμούς, έχει story, έχει πλοκή. Θα το συνεχίσω μάλλον. Πιθανότατα να δείτε και άλλο βίντεο. Εάν το έχετε παίξει, αφήστε και εσείς ένα σχόλιο. Μην ξεχνάτε ξανά subscribe και like στο κανάλι για να δούμε περισσότερα τέτοια gameplay βίντεο και για να μπορώ να έχω κλειδάκια όσο μας στηρίζετε εσείς. Μας στηρίζουν και εταιρείες να μας στέλνουν τέτοια games. Περιμένω τις εντυπώσεις σας και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.